Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και ξεκινάει η εκπομπή Direct της Κρήτη TV. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την σχέση των νέων της Κρήτης με το αλκοόλ. Μάλιστα, το νησί κατέχει και μία θλιβερή πρωτιά. Πάμε να παρακολουθήσουμε το καθιερωμένο βίντεο και επιστρέφουμε. Στα δίκτυα του αλκοόλ πέφτουν οι νέοι της Κρήτης από μικρή ηλικία, με το νησί να κατέχει μάλιστα και μια θλιβερή πανελλαδική πρωτιά στο μέτωπο της έναρξης κατανάλωσης αλκοόλ από μαθητές και εφήβους. Το φαινόμενο τίνει να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται μέσα από συνεχείς έρευνες. Το πρόβλημα οξύνεται, με την ιατρική κοινότητα να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς όλο ένα και περισσότεροι νέοι, ακόμα και από την ηλικία του δημοτικού, έρχονται σε επαφή με το αλκοόλ και μάλιστα εθίζονται σε αυτό χωρίς να το καταλάβουν. Μάλιστα, η Κρήτη έρχεται πρώτη στην κατηγορία της γρήγορης κατανάλωσης μεγάλης ποσότητας αλκοόλ, με το νομό Ρεθύμνου να σπάει κάθε ρεκόρ. Στο προσκήνιο έρχονται τα λάθος πρότυπα, οι λανθασμένες συνήθειες και τα ερεθίσματα των νέων. Όλα ίσως να ξεκινούν και να τελειώνουν από την οικογένεια και τον κοινωνικό περίγυρο των εθισμένων στο αλκοόλ ατόμων. Η εκπομπή Direct αναλύει τα στοιχεία που προκύπτουν μέσα από την τελευταία έρευνα που είδε το φως της δημοσιότητας και δίνει αυτή την ντροπιαστική πρωτιά στο νησί. Ειδικοί συμβουλεύουν γονείς για το τι πρέπει να πράξουν, δημιουργώντας μια σπίδα προστασίας γύρω από τα παιδιά τους, αλλά και τι πρέπει να κάνουν ακόμα και όταν το πρόβλημα βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Τα προβλήματα στην υγεία του κάθε νέου που προκύπτουν μέσα από την κατανάλωση αλκοόλ δεν επιτρέπουν ολιγορία και επιπολαιότητες. Στο πλατό της εκπομπής, ο Γιάννης Μουζάς, διευθυντής του Εργαστηρίου Αλκοολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, και η Κατερίνα Σφακιανάκη, κοινωνιολόγος, κοινωνική λειτουργός. Κύριε Μουζά, κυρία Σφακιανάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Βρίσκεσαι σήμερα στην Κρήτη TV, στο πλατό της εκπομπής Direct, προκειμένου να αγγίξουμε ένα θέμα που αφορά τους πάντες. Έχει να κάνει με τη σχέση των νέων της Κρήτης με το αλκοόλ. Θα αναφερθούμε αφενός σε στοιχεία έρευνας που είδαν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αφετέρου, βέβαια, θα επιχειρήσουμε να προτρέψουμε οικογένειες προκειμένου να αγγίξουν πιο ζεστά το θέμα της χρήσης, της κατανάλωσης αλκοόλ από νέα παιδιά, από ανηλίκους. Κύριε Μουζά, να ξεκινήσω με εσάς. Δεν ξέρω πώς θα χαρακτηρίζατε την σχέση των νέων της Κρήτης με το αλκοόλ. Γεια σας. Είναι ένα διαχρονικό θέμα και ήδη από την αρχή θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο των νέων της Κρήτης, αλλά ότι αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη είναι ένα γενικότερο φαινόμενο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, στη Νότια κυρίως Ευρώπη, και είναι μια μεγάλη αλλαγή στην σχέση των νέων ανθρώπων με το αλκοόλ. Αποτυπώνει λοιπόν το μέγεθος του φαινομένου. Βεβαίως. Όχι μόνο σε παγκρίτιο επίπεδο, σε πανελλαδικό, σε πανευρωπαϊκό. Πανευρωπαϊκό επίπεδο. Μάλιστα. Αυτό που λέγαμε παλιά μεσογειακός τρόπος κατανάλωσης αλκοόλ, γενικά στον πληθυσμό, όχι μόνο στους νέους, αλλάζει. Αλλάζει όμως κυρίως στους νέους. Και αυτό που παλιά ήταν, πηγαίνω στο εστιατόριο, στην ταβέρνα με τους φίλους μου και μαζί με το φαγητό πίνουμε και κάτι συνήθως κρασί, δηλαδή όχι απεσταγμένο, όχι πυκνό ποτό, και μένουμε ως το βράδυ, που είναι ο τρόπος της διασκέδασης των Ελλήνων αλλά και των νέων στη δεκαετία του 80-90, αλλάζει και τώρα γίνεται αυτό που λέμε clubbing, δηλαδή πηγαίνω για να πιω. Να πιω τα σφινάκια, στην ουσία είναι πηγαίνω για να μεθύσω. Αυτό είναι το καινούριο πρότυπο που δεν είναι καθόλου μεσογειακό και είναι ένα πρόβλημα και για την Ισπανία και για την Ιταλία και γενικότερα για την Ευρώπη. Οι νέοι δεν λένε πλέον πάμε να βγούμε για να περάσουμε καλά, πάμε να βγούμε για να τα πιούμε. Ναι, αλλά εννοείται ότι πας για να περάσεις καλά, γιατί αυτό είναι και ένα θέμα, ότι συνδέεται στο μυαλό μας το να περάσω καλά, το να κάνω κέφι, να κάνω αυτή την κοινωνική επαφή και το άνοιγμα, συνδέεται με την κατανάλωση αλκοόλ και στην περίπτωσή μας με τη βαριά κατανάλωση αλκοόλ, αυτό που λέμε binge drinking, δηλαδή πίνω τουλάχιστον 4 ποτήρια, ποτηράκια. Μάλιστα. Κυρία Σφακιανάκη, πόσο εύκολο είναι για ένα νέο να έρθει σε επαφή με το αλκοόλ στις μέρες μας? Πόσο εύκολο είναι? Φαίνεται να είναι πολύ εύκολο. Η πρόσβαση στο αλκοόλ είναι πολύ εύκολη. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η ίδια η ουσία είναι μια νόμιμη ουσία που υπάρχει σε κάθε σπίτι. Δεν γνωρίζω πόσα σπίτια δεν έχουν αλκοόλ. Οπότε αυτό που λένε οι έρευνες είναι ότι οι νέοι έρχονται σε πρώτη επαφή με το αλκοόλ γύρω στα 13 με 11. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό είναι το κατώτατο όριο που έχουν θέσει συγκεκριμένες έρευνες.
από τις παρεμβάσεις που κάνουμε στα σχολεία του νομού Ηρακλείου από το 2011, έχουμε την ευκαιρία να ερχόμαστε σε επαφή με τους ίδιους τους εφήβους και να συνομιλούμε πολύ ανοιχτά μαζί τους. Αυτό λοιπόν που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι τα παιδιά εξοικειώνονται με την ουσία σε πολύ μικρή ηλικία. Γύρω δηλαδή στα 5-6 έχουν έρθει σε μία πρώτη επαφή με την ουσία. Και τι εννοούμε σε μία πρώτη επαφή με την ουσία? Σε ένα οικογενειακό τραπέζι, κάποιο πολύ αγαπητό σε εκείνα πρόσωπο, ένας παππούς, ένας νονός, ένας θείος ή ο ίδιος τους ο γονιός, τους έχει δώσει μια απειροελάχιστη ποσότητα αλκοόλ για να δοκιμάσουν, για να μην ζηλεύουν που οι άλλοι πίνουν, για να τα μιλήσουν σε μια τελετουργία. Είναι μια λάθος κίνηση αυτή? Είναι μια κίνηση που δεν έχει κακή πρόθεση, να ξεκαθαρίσουμε εξ αρχής. Έτσι, κανένας γονιός δεν θέλει το παιδί του να αντιμετωπίσει κανενός είδους πρόβλημα σε σχέση με το ποτό. Δεν σημαίνει ότι η ελάχιστη ποσότητα αλκοόλ που θα καταναλώσει ένα παιδί μπορεί να το οδηγήσει στην εξάρτηση ή σε οτιδήποτε άλλο. Είναι όμως μια λάθος πρακτική. Και γιατί είναι μια λάθος πρακτική? Γιατί από τη δική μου πλευρά θα πω ότι με αυτή την πρακτική απενεχοποιείται η ίδια η ουσία απέναντι στα μάτια του παιδιού. Οπότε δεν είναι κάτι κακό. Ο παππούς μου έδωσε ένα πιο λίγο. Το αλκοόλ δεν είναι κάτι κακό. Άρα γιατί να μην το ξανακάνω? Μάλιστα. Ο κύριος Μουζάς μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες για ποιο λόγο είναι λάθος αυτή η πρακτική. Είναι, κύριε Μουζά, λοιπόν, λάθος αυτή η πρακτική, όπως μας πει και η κυρία Σφακιανάκη. Ναι, και υπάρχει το ελαφρυντικό, ας το πούμε έτσι εισαγωγικά, γιατί δεν θέλουμε να κρίνουμε, ότι το κάνει με μια καλή πρόθεση και στα πλαίσια μιας παράδοσης. Είναι αυτή η γνωστή παράδοση. Θα ξαναπώ για άλλους μεσογειακούς πολιτισμούς. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, που ακόμα πιο πολύ από ό,τι σε εμάς σημαντικό ρόλο στην οικονομία παίζει το αλκοόλ, έτσι, με τα περίφημα κρασιά, υπάρχει η συνήθεια το νεαρό παιδί, το αγοράκι, στη διάρκεια του τρίγου και στα διαλύματα που συμμετέχει, είναι επίσης μια οικογενειακή υπόθεση, να πίνει από αυτά τα χαρακτηριστικά ασκιά του κρασιού που έχουν και είναι κάτι σαν μια τελετή ενηλικίωσης. Αλλά πέρα από την παράδοση, το θέμα είναι το ιατρικό. Τι ξέρουμε σήμερα, και μόνο με επιστημονική προσέγγιση μπορείς να μιλήσεις για ένα θέμα όπου είναι τόσο πολύπλοκο, με πολλές, πολυεδρικό, με πολλές μεριές που να το βλέπεις. Προεκτάσεις. Και τόσο δύσκολο. Ο επιστημονικός τρόπος είναι κάτι πολύ, ένας που ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Και λέω ευθύς εξ αρχής. Ο νεανικός εγκέφαλος, και όταν λέμε νεανικό εγκέφαλο εννοούμε μέχρι τα 20, έτσι, αναπτύσσεται, και στην ανάπτυξη του αυτή ορισμένες ουσίες και πιο συγκεκριμένα η κυρίως ουσία το αλκοόλ παρεμβαίνει και εμποδίζει την λογική ορίμαση, τη σωστή ορίμαση. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Άμα θέλουμε δηλαδή για το παιδί μας να κάνουμε κάτι που να το βοηθήσει, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτό το δεδομένο. Δεν είναι συνήθεια, δεν είναι επειδή μου το είπανε, έτσι συμβαίνει. Και με τον ίδιο τρόπο που παλιότερα δημιουργούσαν πρόβλημα με κάθε καλή διάθεση που είχαν οι γονείς στα παιδάκια τους που μωρά τους δίνανε το λάβδανο που έχει μέσα όπιο για να μην πονάει η κυλίτσα, να είναι ήσυχος, αυτοί δουλεύουν στο χωράφι. Δεν ξέραν οι άνθρωποι και το παιδί ήδη από μικρό είχε το πρόβλημα της αυξημένης πιθανότητας για εξάρτηση και πραγματική εξάρτηση, χωρίς να φταίει το παιδί. Λέμε ότι μόνο με την παράδοση και με το έτσι το πήρα, μπορεί να οδηγηθούμε σε μια λάθος απόφαση, μια λάθος συμβουλή για τα παιδιά μας. Καλύτερα είναι να έχουμε υπόψη μας ποια είναι τα δεδομένα. Το ξαναλέμε. Μέχρι τα 20 χρόνια μας, ο νέος ο άνθρωπος που οριμάζει ο εγκέφαλός του και το αγορά, και το αγόρι και το κορίτσι, υπόψη ψηφίζει ήδη στα 18, έτσι. Αυτός ο εγκέφαλος έχει ανάγκη για να οριμάσει να είναι σε ένα περιβάλλον χωρίς αλκοόλ. Και ακόμα πιο πολύ η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας στα δικαιώματα του παιδιού ορίζει ότι έχει δικαίωμα κάθε παιδί να μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον ελεύθερο από αλκοόλ. Κύριε Μουζά, οι νέοι της Κρήτης καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες αλκοόλ σε σχέση με συνομιλίκους τους από την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό προκύπτει και μέσα από στοιχεία έρευνα, σωστά? Ακριβώς, ναι. Είναι ελαφρώς μεγαλύτερα. Αυτά τα ποσοστά μπορούν να αλλάζουν. Το πολύ ανησυχητικό είναι ότι πρώτον, τα παιδιά αυτά στην ηλικία κάτω των 20, μιλάμε για 13-14, έτσι, πρώτη κατανάλωση, χρησιμοποιούν αλκοόλ, καταναλώνουν αλκοόλ. Για όλη την Ελλάδα είναι ανησυχητικό αυτό. Το ότι ο νομός Ερυθρέας είναι πιο πολύ από τους άλλους νομούς στην Ελλάδα είναι ένας λόγος να ανησυχούν παραπάνω, όχι τα παιδιά, οι γονείς που μένουν
στην Κρήτη και στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και εμείς πρέπει να ζητούμε παραπάνω. Μάλιστα. Στο Ηράκλειο και οι άλλοι στον Άγιο Νικόλαο. Κύριε Σφαγιανάκη, ποιες είναι οι πρώτες ενδείξεις ότι ένας ανήλικος έχει εθιστεί στο αλκοόλ? Καλό θα ήταν να μην ξεκινήσουμε από τον ίδιο τον ανήλικο, αλλά από το περιβάλλον μέσα στο οποίο έχει μεγαλώσει ο ανήλικος. Δηλαδή, στοχεύοντας να μειώσουμε την ηλικία έναρξης χρήσης του αλκοόλ, δεν πρέπει να στοχεύουμε στους ίδιους τους ανήλικους, όσο στους ενήλικες. Μην ξεχνάτε ότι οι ανήλικοι στην πραγματικότητα αναπαράγουν τα πρότυπα που βλέπουν από τους ενήλικες. Και όλοι εμείς αποτελούμε ισχυρά πρότυπα για εκείνους. Οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, άνθρωποι αγαπητοί σε εκείνα. Είναι όλοι πρόσωπα που έχουν επιρροή. Οπότε, για να αλλάξει ένα πρότυπο, πρώτα απ' όλα πρέπει να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι. Δεν μπορούμε δηλαδή να αναγκάσουμε, να επιβάλλουμε σε έναν ανήλικο να αλλάξει πρότυπο χρήσης αλκοόλ, εάν οι ίδιοι εμείς δεν κάνουμε μία αλλαγή πάνω στην κατανάλωση αλκοόλ. Και τι σημαίνει κάνω αλλαγή πάνω στο πώς καταναλώνω αλκοόλ? Τηρώ κάποιους βασικούς κανόνες κατανάλωσης. Δεν καταναλώνω αλκοόλ πριν τα 18, δεν καταναλώνω αλκοόλ όταν πρόκειται να οδηγήσω, δεν καταναλώνω αλκοόλ την περίοδο της εγκυμοσύνης και του θυλασμού για τις γυναίκες. Σωστά. Θέλω να μου πείτε πότε ένας γονέας πρέπει να προβληματιστεί. Συνήθως οι γονείς αρχίζουν να προβληματίζονται όταν δουν τις πρώτες αρνητικές συνέπειες στο παιδί τους από τη χρήση αλκοόλ. Ακριβώς. Ξενύχτια, τροχαία ατυχήματα, μικρές παραβατικές συμπεριφορές, κακή επίδοση στο σχολείο. Τότε μέσα σε ένα πανικό αρχίζουν τις απαγορεύσεις, παίρνουν τηλέφωνο τους επαγγελματίες. Καλό θα ήταν να μην φτάνουμε εκεί, αλλά να προλαμβάνουμε καταστάσεις. Ακριβώς. Οικογένεια λοιπόν και κοινωνικός περίγυρος. Mm-hmm. Πώς πρέπει να δράσει, σε ποιες πρωτοβουλίες πρέπει να προχωρήσει προκειμένου να αντιμετωπίσει το θέμα. Mm-hmm. Εφόσον έχει εμφανιστεί ένα θέμα, καλό θα ήταν να απευθυνθούμε σε ειδικούς και να λειτουργήσουμε ψύχρεμα και όχι με σπασμωδικές κινήσεις, απαγορεύσεις και ακραία μέτρα. Η συζήτηση και η καλή επικοινωνία ανάμεσα στον έφηβο, την οικογένειά του, το σχολικό περιβάλλον και γενικότερα τον κοινωνικό περίγυρο είναι κάτι που πάντα βοηθάει. Μάλιστα. Κύριε Μουζά, όχι επιπόλαιες κινήσεις, με ψυχραιμία και σίγουρα υπάρχουν κάποιες πόρτες οι οποίες είναι ανοιχτές και μέσα σε αυτές υπάρχουν ειδικοί που επιθυμούν να βοηθήσουν. Ναι, μιλάμε για την περίπτωση όπου υπάρχει ένα πρόβλημα. Πριν εκδηλωθεί το πρόβλημα, αν ήμουν εγώ γονιός, μιλάω όχι σαν ειδικός, σαν ένας πατέρας μιας οικογένειας όπου το παιδάκι μου είναι 5 χρονών και το άλλο είναι 12 ή 15. Θα φρόντιζα στο σπίτι μου, αν κάνω κατανάλωση αλκοόλ, που οι πιο πολλοί κάνουν, να μην την κάνω μπροστά στα παιδιά. Να μην υπάρχει δηλαδή το μπουκάλι, το κρασί ή η ρακή, οτιδήποτε αλκοολούχο, στο τραπέζι που τρώει και το παιδί. Να μην συνηθίσει από μένα το παιδί να καταλάβει ότι αυτό είναι κάτι πολύ συνηθισμένο γιατί το κάνει ο μπαμπάς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Με τον ίδιο τρόπο όπως ισχύει για το τσιγάρο. Δεν αλλάζουν τα πράγματα. Αν θεωρούμε ότι μια ουσία μπορεί να κάνει πρόβλημα, φροντίζουμε στην ηλικία που το παιδί μας θα είναι έφηβος, μέχρι τα 18, μέχρι τα 20, φροντίζουμε εμείς οι ίδιοι, και όχι ο καθηγητής στο σχολείο, ούτε η παρέα του, φροντίζουμε οι ίδιοι να του δώσουμε αυτό το πρότυπο. Για να το συνηθίσει. Όλα ξεκινούν τρόπο και τελειώνουν από την οικογένεια. Εγώ αυτό συμπεραίνω. Είναι πολύ βασικό. Από τις κινήσεις, τις πρωτοβουλίες και τη συμπεριφορά μελών της οικογένειας. Κύριε Μουζά, το πρόβλημα εντοπίζεται περισσότερο στα αστικά κέντρα ή στην ενδοχώρα, από την εμπειρία σας? Στην ενδοχώρα υπάρχουν μεγάλες αλλαγές στην βαριά και σύντομη κατανάλωση αλκοόλ που συνδυάζονται με τις γιορτές, δηλαδή με τα, ξέρετε, βαφτίσια, γάμοι, ιστορίες κλπ. Στις πόλεις, στα αστικά κέντρα, φυσικά υπάρχει πάλι το πρόβλημα, αλλά δεν είναι τόσο διαλυτικό, να το πω έτσι, για την κοινωνία όπως είναι σε πολλά χωριά μας εδώ στην Κρήτη. Και αν λοιπόν φτάσει το πρόβλημα, επανέρχομαι στην προηγούμενη ερώτηση, τι κάνουμε όταν πια έχουμε το πρόβλημα στην οικογένειά μας, κάποιος έτσι, έχει ένα πρόβλημα, είτε είναι νέος, είτε είναι ο μπαμπάς, είτε είναι η μαμά. Αυτό είναι το Σωστά. θέμα. Υπάρχει βοήθεια. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι στην Κρήτη έχουν γίνει πολλά τα τελευταία 20 χρόνια. Έχει αναπτυχθεί ένα δίκτυο αλκοολογίας, ένα δίχτυ δηλαδή προστασίας και επικοινωνίας μεταξύ διαφόρων που δεν είναι πάντα ειδικοί, μπορεί να είναι ομάδες αυτοβοήθειας, δηλαδή άνθρωποι, οικογένειες που έχουν ή είχαν το πρόβλημα αυτό και κοινοποιώντας το και βοηθώντας ο ένας τον άλλον μέσα από ένα είδος
πολυοικογενειακών κοινοτήτων, που τα λένε κλαμπ οικογενειών, έχουν βοηθηθεί και βοηθάνε και τους άλλους, και όχι μόνο βοηθάνε και τους άλλους, βοηθάνε και να αλλάξει μια νοοτροπία, μια στάση ζωής σε μια τοπική κοινότητα. Να βάλω μια νοτελεία και να σας ρωτήσω το εξής. Έχει την οριμότητα ένα άτομο το οποίο καταναλώνει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ να καταλάβει και να πει ότι μέχρι εδώ έχω πρόβλημα, πρέπει να απευθυνθώ κάπου, ή πρέπει την πρωτοβουλία να τη λάβει κάποιος άλλος από τον περίγυρό του? Πολύ καλή ερώτηση και πολύ σημαντικό είναι αυτό. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε από τον ίδιο που έχει το πρόβλημα, διότι είναι βασικό συστατικό του προβλήματος από το αλκοόλ το να το αρνείται κανείς υποσυνείδητα, αλλά λέει δεν έχω πρόβλημα. Αυτός που βλέπει που έχει ο δικός του άνθρωπος πρόβλημα, το παιδί του, ο μπαμπάς του, ο σύντροφος, το μέλος δηλαδή της οικογένειας, αυτό είναι που αξίζει να κάνει την πρώτη κίνηση, γιατί είναι πολύ πιο νωρίς. Πιο νωρίς θα γίνει αυτή η κίνηση. Και είναι όσο πιο νωρίς, τόσο πιο θετικά τα αποτελέσματα για την αλλαγή. Γιατί είναι μια αλλαγή όχι μόνο στο άτομο που λέτε που έχει το πρόβλημα, που μπορεί να μην το παραδεχτεί ποτέ, αλλά είναι μια αλλαγή στην ίδια την οικογένεια, που φεύγει από το κρύβο το πρόβλημα, δεν λέω έξω, και συνεχίζει να χειροτερεύει και μάλιστα βγαίνει στο ότι το παραδέχομαι και το αλλάζω. Μάλιστα. Κύριε Σφαγιανάκη, λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, είχα μια συζήτηση με τον κύριο Μουζά αναφορικά με την παράδοση της περίφημης κούπας. Φαντάζομαι έχετε ακούσει αυτόν τον όρο εδώ σε παγκρίτιο επίπεδο. Δεν ξέρω πώς τα έχουμε καταφέρει και έχουμε συνδέσει την παράδοσή μας, την κουλτούρα μας, την νοοτροπία μας με την περίφημη κίνηση της κούπας. Δείτε, η κουλτούρα, η παράδοση είναι μια κοινωνική κατασκευή. Δεν ήταν πάντα έτσι. Έτσι κατέληξε να είναι σήμερα. Και για να αλλάξει, χρειάζονται να γίνουν στοχευμένες δράσεις, μεθοδικά, και οι αλλαγές έρχονται. Δεν έρχονται άμεσα. Θέλουν χρόνο. Όμως η παράδοση είναι κάτι που εξελίσσεται. Βλέποντας οι ίδιοι άνθρωποι, η ίδια η κοινωνία, ότι μια συμπεριφορά δεν ωφελεί σε κάτι, επιπροσθέτως δημιουργεί πολλά προβλήματα. Κατάληξη σε αυτά τα γλένια με τις κούπες είναι συνήθως ένα τροχαίο ή μια άλλη δυσάρεστη εμπειρία. Αυτό οι άνθρωποι έχουν την νόηση να το αντιληφθούν. Κάπως έτσι λοιπόν, βλέποντας τις συνέπειες των συμπεριφορών μας, οι άνθρωποι αρχίζουμε και αλλάζουμε συμπεριφορές. Αυτό που είπε προηγουμένως και ο κύριος Μουζά σε σχέση με τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν το αντιμετωπίζει μόνο ο άνθρωπος που κάνει χρήση, αλλά και το περιβάλλον του. Οπότε οποιοδήποτε αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, αρχίζει να αντιλαμβάνεται και ποιες είναι οι λύσεις, τι του δημιουργεί αυτό το πρόβλημα και τι πρέπει να αλλάξει. Χρειάζεται χρόνο, αυτό καταλαβαίνω. Αυτό χρειάζεται χρόνο. Και δεν πρέπει να περιμένουμε από κανέναν ειδικό, από καμία πολιτεία, προκειμένου να ξεκινήσει πρωτοβουλίες για την επίλυση του θέματος. Είπατε προηγουμένως ότι τα πράγματα ξεκινούν και τελειώνουν από την οικογένεια. Αυτό συμπεραίνω εγώ, χωρίς να είμαι ειδικός. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Η οικογένεια είναι όντως η πρώτη ομάδα στην οποία εντάσσεται ένα άτομο με τη γέννησή του. Όμως η οικογένεια ζει μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Επηρεάζεται από την κοινωνία, από τις άλλες ομάδες ανθρώπων. Οπότε έχω την αίσθηση ότι πάντα οι επαγγελματίες επιβαρύνουν πολύ την οικογένεια, φταίει η οικογένεια και δίνουν και ένα ελαφρυντικό σε όλους τους άλλους. Δεν φταίει κανείς. Φταίμε όλοι στο μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί. Γι' αυτό το λόγο, σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, στο κομμάτι δηλαδή της πρόληψης, καλό είναι όλοι να αντιληφθούμε την ευθύνη που φέρουμε. Και αυτό έχει αρχίσει να γίνεται τα τελευταία χρόνια. Σας είπα πριν ότι κάνουμε παρεμβάσεις πρόληψης σε σχολεία. Η εκπαιδευτική κοινότητα έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι έχει μερίδιο ευθύνης ως προς τα πρότυπα που προβάλλει στους μαθητές της. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί εκπαιδεύονται και με τη σειρά τους εκπαιδεύουν μαθητές. Εμείς πηγαίνουμε για να εκπαιδεύσουμε μαθητές, να τους ενημερώσουμε δηλαδή για το ποια είναι η σωστή χρήση του αλκοόλ. Γιατί δεν εθελοτυφλούμε, δεν πιστεύουμε ότι κανένας ανήλικος δεν έχει δοκιμάσει αλκοόλ. Σημαντικό όμως να ξέρει ποια είναι η σωστή χρήση. Εγώ καταλαβαίνω ότι κάθε γονέας στην ενδοχώρα λαμβάνει μία σκυτάλη από τους γονείς του, την οποία και την παραδίδει στον επόμενο. Πιθανότατα αυτή η σκυτάλη να έχει ως βάση μία λανθασμένη νοοτροπία. Mm-hmm. Αυτό δεν συμβαίνει, κυρία Σφαγιανάκη, θεωρώ εγώ, σε αστικά κέντρα που είχαμε και μία συζήτηση και μία αναφορά πέρα από λίγο με τον κύριο Μουζά, παρά το γεγονός ότι όλοι είμαστε μέλη ενός ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Τα πρότυπα όμως αυτά δεν τα προσλαμβάνουμε μόνο από την οικογένεια. Η οικογένεια, ναι, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ένας ισχυρός φορέας κοινωνικοποίησης που μας δίνει βασικά ερεθίσματα. Όμως ερεθίσματα δίνει η τηλεόραση, για παράδειγμα. Που επηρεάζει τους πάντες. Ακριβώς. Στις συζητήσεις με τους μαθητές θα δείτε, μας λένε συχνά ότι καταναλώνουμε αλκοόλ όταν είμαστε αγχωμένοι. Και πού το μάθατε αυτό? Στις ταινίες βλέπουμε ότι όταν ο ηθοποιός, που είναι επίσης ένα σημαντικό πρόσωπο για έναν έφηβο,
και πρότυπο, βέβαια, καταναλώνει ένα ποτό όταν είναι αγχωμένος. Ή όταν έχει κάποια ερωτική απογοήτευση. Ακριβώς. Θα πρέπει να πει για να ξεχάσει. Οπότε τα παιδιά αρχίζουν να μιμούνται αυτή τη συμπεριφορά. Μάλιστα. Και αυτό λέω, αναλαμβάνουμε όλοι το μερίδιο της ευθύνης μας αναλογή. Κύριε Μουζά, τι προβλήματα προκαλεί το αλκοόλ? Να πάμε λίγο και στο ιατρικό σκέλος. Καλό είναι να το σκεφτόμαστε και αυτό. Από την ιατρική μεριά, για παράδειγμα, τα τελευταία 20 χρόνια, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο όπου υπηρετώ τα τελευταία 30 χρόνια, τώρα τελευταία ως διευθυντής της Γαστρεντερολογικής Κλινικής, που είναι ένα κέντρο αναφοράς για τις περιπτώσεις κύρωσης, δηλαδή την ακραία κατάσταση της μη λειτουργίας, της ανεπάρκειας του σηκωτιού του ύπατος, έχει βρεθεί στην επιδημιολογική μελέτη μία αύξηση της συχνότητας που τη δεκαετία του 90, τα πρώτα 5 χρόνια του 90 ήταν 36%, θα σας πω από τι, στο 53%. Τι είναι αυτά? Είναι κυρώσεις, δηλαδή η υπατική ανεπάρκεια, δεν πάει άλλο, έτσι, μετά είναι ο καρκίνος του ύπατος, που οφείλονται στο αλκοόλ. Πριν από 20 χρόνια τα 36%, σήμερα τα 53%. Είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή σε ένα σχετικά σύντομο διάστημα και είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Μάλιστα. Κύριε Σφαγιανάκη, να κλείσω με εσάς. Mm-hmm. Πρέπει να γίνει πιο αυστηρό το νομικό πλαίσιο που διέπει την κατανάλωση αλκοόλ στη χώρα μας? Έχει κάποια νομικά κενά? Δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Πρωτίστως, θα πρέπει να υπάρξει μια σωστή καμπάνια ενημέρωσης τόσο στους ανήλικους όσο και στους ενήλικες. Δεν είναι από μόνο το αποτελεσματικό το απαγορεύω κάτι. Απαγορεύω κάτι και ναι, δεν το κάνω ή το κάνω παράνομα. Όπως έχουμε έχουμε την τάση να κάνουμε πιο αυστηρά τα πρόστιμα στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Παρά τα αυτά, μέχρι και σήμερα στο νησί έχουμε 50 νεκρούς. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε ότι. Και κύριε Μουζά, δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό. Είναι ένα θέμα αυτό που λέτε. Γιατί ένα είναι το τι προβλέπετε και το άλλο είναι το τι εφαρμόζεται. Και το βλέπουμε αυτό στους χώρους κατανάλωσης αλκοόλ. Πώλησης αλκοόλ, δηλαδή στα μπαρ, όπου έχετε δει ότι πρέπει να γράφει. Απαγορεύεται η πώληση ή η κατανάλωση σε άτομα κάτω των 18 ετών και βλέπετε ότι έχει μέσα παρέες νεαρών. Είναι δηλαδή προβληματικός ο τρόπος που εφαρμόζεται ο νόμος. Ο νόμος είναι σωστός, αλλά δεν εφαρμόζεται. Με άλλα λόγια, να είμαστε πιο απλοί, σαν κοινωνία έχουμε βήματα να κάνουμε ακόμα για να δεχτούμε ορισμένα πράγματα. Και είναι ένα γενικότερο πρόβλημα, όχι μόνο με το αλκοόλ. Κοιτάξτε με τα τσιγάρα πόσα χρόνια χρειάστηκε για να αλλάξει κάπως, για να βελτιωθεί η κατάσταση, για παράδειγμα, στα νοσοκομεία μας. Τώρα είναι πολύ καλύτερα βέβαια, αλλά χρειάστηκαν πολλά χρόνια. Ας το κοιτάξουμε λοιπόν θετικά, ότι μάλιστα τα πράγματα μπορούμε να τα αλλάξουμε. Ας το δούμε. Κυρία Σφαγιανάκη, λοιπόν, συνδυασμός πρωτοβουλίων, αυτό μας προείπατε. Ο στόχος για μια αλλαγή είναι να την κάνουμε βίωμα. Η αλλαγή να πηγάζει από μέσα μας, όχι γιατί κάποιος είναι εκεί και μας το απαγορεύει. Αυτό, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Μουζάς, χρειάζεται χρόνο. Χρειάζονται δράσεις, συνέπεια, υπευθυνότητα πάνω σε αυτές τις δράσεις και χρόνος. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Μάλιστα. Κύριε Μουζά, κυρία Σφαγιανάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και νομίζω ενημερώθηκαν και οι οικογένειες για το πώς πρέπει να αντιδράσουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Direct της Κρήτη TV. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.